Θεωρείτε πως το χειρότερο πράγμα που έχετε διαβάσει για σας είναι το πρόσφατο δημοσίευμα που έλεγε ότι χτυπήσατε την Ευγενία, την κακοποιήσατε. Ήταν, ξεκίνησε από ένα παρακμιακό 25ο site. Μου το στείλανε, μόλις θα την Ευγενία σε ένα τραπέζι, ήταν ικανό πρέσβη εκείνη την ώρα. Και μου το στείλανε το γραφείο τύπου μου, γιατί ό,τι ξέρετε γράφετε για μένα, μας στέλνανε. Σας στέλνουν, φυσικά. Το είδα, δεν έδωσα, πιστέψαμε, την παραμικρή σημασία. Γιατί ήταν από ένα site τόσο ασήμαντο και ένα θέμα τόσο εξωφρενικό που λέω, εντάξει, ποιος ασχολείται. Την επόμενη μέρα ήταν πρώτο θέμα, όχι μόνο, μόνο δύο μέρες. Ήταν πρώτο trend στο Twitter, κυρίως του πολιτικού αντιπάλου, γιατί σας είπατε ότι άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία, εγώ να σου πω άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ, από την αριστερά, φουλ. Που όχι μόνο υιοθετήσανε το δημοσίευμα, αλλά το φουσκώσανε με διάφορους τρόπους. Τι κάπως μια αναγκάστηκα να μιλήσω, μίλησε και η Ευγενία και κάπου εκεί το μαζέψαμε και σταμάτησε. Για άλλη μια φορά συνειδητοποίησα πόσο εύκολο στην εποχή μας είναι η ανθρωποφαγία. Προφανώς, δεν ξέρω, ξέρετε και την Ευγενία, ξέρετε και εμένα, η ιδέα ότι δέρνω τη γυναίκα μου είναι αποκρουστική, δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που δεν θα μπορούσε να συμβεί, είναι κάτι αποκρουστικό, πρέπει να σου το πω. Είναι ό,τι το χειρότερο. Ναι. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και στην αρχή το πήρα λίγο αψήφιστα, γιατί λέω δεν πιστεύει κανεί για μένα, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Κι όμως η λάσπη δούλεψε πολύ. Δούλεψε πολύ.